μάθημα και στην επόμενη φορά που θα με καλέσετε. Άντε, μπράβο, θα λοιπόν. Με βλέπετε μέσω Skype και μένα όπως τον φίλο μου τον Αντώνη. Και κλείνοντας θέλω να σας πω κάτι, ότι όλοι αυτοί τα νεοφιλελεύθερα παπαγαλάκια που έγραφαν τόσα χρόνια σχετικά με το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, ελπίζω όταν θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση να μην ξαναπιάσουν την πένα τους για να γράψουν τα ίδια. Εάν δεν υπήρχε το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, αυτό το σύστημα με τα προβλήματά του, αλλά με τους ήρωες γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους, δεν ξέρω σήμερα αν θα μιλάγαμε, κυρία Τρέμη. Κυρία Κακλαμάνη, το σύστημά μας αντέχει, από το αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Προφανώς ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου εκεί υπήρξε δραματική υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, μας στέλνει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία καλό είναι να τα παίρνουμε υπόψη μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε κάτι παραπάνω από αυτό που δεν ήθελα εγώ να πω, επειδή είναι ημέρες κρίσης. Αλλά και που θα μιλήσω μόλις ξεπεραστεί η κρίση όμως. Ναι, πάντως ότι μπορούμε να το βελτιώσουμε, μπορούμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Ασφαλώς και μπορούμε. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και πάντα. Μπορούμε. Να σας ευχαριστήσουμε και περιμένουμε τώρα να εντατικά μαθήματα για το, με το Skype, ώστε να μπορούμε.